Στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας με τον ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ράνια Σβίγκου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε εδώ. Κυρία Σβίγκου, βρισκόμαστε μία και σήμερα για να τελειώσει η προεκλογική περίοδος. Είδα σήμερα τις κυβερνητικές πηγές που κάνουν ένα απάνθισμα δηλώσεων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες έρχονται να κολλήσουν στη χθεσινή δήλωση του κυρίου Παπαδημητρίου. Θέλω να σας ρωτήσω. Οι ευρωεκλογές δεν ήταν για σας ένα, ας μην το πω μάθημα, αλλά ένα σαφής οδηγός ότι τελικά, ή ακόμα και το 2015, με όσα έλεγαν τότε που θέλει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, να βγάλει τη χώρα από το ευρώ κτλ. Ότι τελικά τις εκλογές δεν τις κερδίζει όποιος βρίζει τον αντίπαλό του ή απειλεί για το τι θα κάνει ο αντίπαλος, αλλά όποιος έχει αφήγημα για την επόμενη μέρα. Ένα-ένα. Καταρχάς δεν βρίζουμε τον αντίπαλό μας. Αποκαλύπτουμε αυτά που ο ίδιος δεν τολμά να πει ξεκάθαρα. Γιατί από χτες βλέπουμε ένα θέατρο του παραλόγου. Καταρχάς ο κύριος Παπαδημητρίου δεν είναι ένας τυχαίος πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας. Θα έλεγα μάλιστα ότι δεν είναι και ένας τυχαίος δημοσιογράφος του Sky. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τι λέει και πότε επιλέγει να το πει. Αυτό μας είχε δείξει και στην δημοσιογραφική του καριέρα. Επίσης δεν είναι ο μόνος ο οποίος έχει μιλήσει για πιστοληπτική γραμμή. Για προληπτική πιστωτική γραμμή, η οποία σύμφωνα με το καταστατικό του ESM σημαίνει ένα νέο μνημόνιο, νέα προαπαιτούμενα και νέα μέτρα. Έχει μιλήσει στο παρελθόν και ο κ. Κουκοδήμος και η κυρία Μάρκου. Ο κ. Θεοχάρης πολύ πρόσφατα μίλησε για το Δούνο του, αποκαλώντας το φυσικό σύμμαχο μιας κυβέρνησης Μητσοτάκη. Βλέπουμε λοιπόν ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αυτό που αποκαλύπτεται είναι ένα κρυφό σχέδιο το οποίο θέλουν να μας οδηγήσουν σε ένα νέο μνημόνιο. Το οποίο θα έλεγα ότι θα ήθελα να λειτουργήσει ως ένα άλοθη για πολιτικές τις οποίες δεν θα μπορούσαν να τις επιβάλλουν με άλλο τρόπο. Για τις πολιτικές που θέλουν να επιβάλλουν στα εργασιακά, για τις πολιτικές που θέλουν να επιβάλλουν στο ασφαλιστικό, για τις πολιτικές που θέλουν να επιβάλλουν στη δημόσια υγεία. Βλέπουμε λοιπόν να ξετυλίγεται μια ατζέντα, την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προσπαθήσει να την κρύψει όλο το προηγούμενο διάστημα. Βλέπουμε ο ίδιος μετά τις ευρωεκλογές να αναμασά μόνο ωραία λόγια και μόνο ευχολόγια περί ανάπτυξης νέων θέσεων εργασίας και ούτω καθεξής, χωρίς σε καμία περίπτωση να εξηγεί και να αναλύει ένα λεπτομερές σχέδιο για την επόμενη μέρα, ένα λεπτομερές και κοστολογημένο σχέδιο όπως έχει κάνει ο Πρωθυπουργός και κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα εγώ θα σας έλεγα ότι καταρχάς δεν μπορούμε να τα αφήνουμε όλα αυτά ασχολίαστα. Έχει μια σημασία ο λαός να συγκρίνει ποια είναι τα δύο προγράμματα τα οποία έχονται να διεκδικήσουν και ποιες είναι οι δύο πολιτικές δυνάμεις οι οποίες έχονται να διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών. Γιατί είναι πολύ καθαρά τα διλήμματα για την επόμενη μέρα. Από τη μία πλευρά είναι ένα σχέδιο το οποίο μια ασφαλή πορεία της χώρας μετά την έξοδο από τα μνημόνια, με κοινωνική δικαιοσύνη, ανάκτηση των θέσεων εργασίας που χάθηκαν στα χρόνια του μνημονίου, περισσότερο και καλύτερο κοινωνικό κράτος, περισσότερες και καλύτερες δουλειές. Και από την άλλη, έχουμε αυτό το οποίο προσπαθεί να κρύψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έχει να κάνει με τη διάλυση και την ισοπαίδωση του δημόσιου συστήματος υγείας και της δημόσιας παιδείας, με την ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος που θα σημαίνει νέες περικοπές στις συντάξεις, ένα συνολικά ανατεχιαστικό σχέδιο για όλο τον κόσμο της μισθωτής εργασίας. Οπότε το να μιλάς και για το σχέδιο του αντιπάλου, ενώ παράλληλα όμως εσύ καλείς τους πολίτες να στηρίξουν το δικό σου πρόγραμμα, το δικό σου σχέδιο, το μοναδικό δηλαδή σχέδιο το οποίο εγγυάται πραγματικά την καλυτέρευση της ζωής των πολιτών, δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αρνούμαστε. Αυτό είναι το οποίο θα κάνουμε μέχρι την τελευταία μέρα, μιλώντας με όλους τους πολίτες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Κυρία Σβίγκου, η αλήθεια είναι ότι οι δύο αντίπαλοι έχετε πολύ διαφορετικές στρατηγικές. Δηλαδή, βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία κυρίως να επαναλαμβάνει διάφορα θετικά, αλλά έτσι κάπως πιο γενικά μηνύματα, ανάπτυξη, νέες δουλειές κλπ. Έκθεση ιδεών παραθέτει, ωραία λόγια, δεν είναι πρόγραμμα αυτό. Εσείς λένε προσπαθείτε... ότι θα φέρουμε 4% ανάπτυξη, για παράδειγμα. Η ελληνική κυβέρνηση έχει παρουσιάσει ένα σχέδιο 110 σελίδων, την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική για τα επόμενα χρόνια. Αν θυμάστε, εκεί πέρα έχει ποσοτικοποιημένους στόχους, έχει συγκεκριμένους τομείς και πώς και με ποια μέσα θα μπορέσει να
υπάρξει ανάπτυξη σε αυτούς τους τομείς. Από τη Νέα Δημοκρατία έχουμε ακούσει ένα απλό ευχολόγιο. Και μάλιστα έχει συνδέσει τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 4%, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης όχι 4% δεν μπορεί να φτάσει την ελληνική οικονομία. Εάν γινόταν ποτέ κυβέρνηση, θα κατέστρεφε και αυτά που έχει καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και η σημερινή κυβέρνηση. Λέει ότι το 4% για παράδειγμα είναι η προϋπόθεση για να συνεχιστεί η καταβολή της 14ης σύνταξης. Πράγμα το οποίο εμείς έχουμε δηλώσει ότι είναι ένα μόνιμο μέτρο, είναι ένα δίκαιο μέτρο για τον Έλληνα συνταξιούχο. Οπότε όποιος ψηφίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη οφείλει να γνωρίζει ότι σημαίνει ψήφο στην κατάργηση της 14ης σύνταξης, σημαίνει ψήφο στη μείωση των επικουρικών συντάξεων. Δεν είναι κινδυνολογία. Είναι αυτά τα οποία πρεσβεύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτά τα οποία λένε τα στελέχη του καθημερινά στα κανάλια. Εσείς λοιπόν έχετε μια διαφορετική στρατηγική στο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια διαφορετική στρατηγική. Όμως φαντάζομαι θα συμφωνήσετε ότι αυτή η προεκλογική περίοδος είναι κάπως πιο βουβή από άλλες εθνικές εκλογές. Είναι που περνάνε αυτά τα γενικά της Νέας Δημοκρατίας. Είναι που δεν καταφέρνετε εσείς να κάνετε πρώτο θέμα καθημερινά αυτό που λέτε κρυφό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ή τις δικές σας προτάσεις. Ή είναι που υπόθηκαν όλα στις ευρωεκλογές, ας πούμε. Δεν υπόθηκαν όλα στις ευρωεκλογές, γιατί στις ευρωεκλογές το βασικό και κύριο ερώτημα για τους πολίτες, αυτό που κλήθηκαν να αποφασίσουν και να ψηφίσουν, είναι ποιοι θα τους εκπροσωπήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ψήφο εμπιστοσύνης για την πολιτική σας ζητούσατε όμως. Είχαμε ζητήσει ψήφο στήριξης για τα μέτρα, τα οποία είχαμε πει ότι εάν δεν βγει πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ θα δημιουργεί το κίνδυνος ακύρωσής τους. Και έχουμε επιβεβαιωθεί από αυτό. Θυμάστε αμέσως μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, τις εκθέσεις της Κομισιόν, τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό, που ουσιαστικά προλυαίνουν το έδαφος ως μια ενδεχόμενη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη να ακυρωθούν όλα τα θετικά μέτρα τα οποία έχουν ψηφιστεί από τη σημερινή κυβέρνηση. Και όχι μόνο αυτό, όχι απλώς θα ακυρωθούν τα θετικά μέτρα των φορελαφρύσεων, τα θετικά μέτρα της μείωσης του ΦΠΑ, τα θετικά μέτρα της ακύρωσης της μείωσης των συντάξεων και των φορολόγων του, αλλά θα φέρει πολλά περισσότερα και τα έχει πει ο ίδιος. Παρόλο που δεν θέλει να τα εξηγήσει, παρόλο που τη μία μέρα τα λέει και την άλλη μέρα λέει ότι δεν ήταν αυτό που νομίζετε και δεν εννοούσε αυτό και δεν ήταν εφταήμερη εργασία, αλλά λειτουργία. Εργασία και όλα αυτά, ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει. Οπότε εμείς κοιτάζουμε τον ελληνικό λαό στα μάτια και αυτό που ζητάμε είναι να κριθούμε για τα πεπραγμένα μας, να κριθούμε για το ότι εμείς ήμασταν αυτοί που βγάλαμε τη χώρα από την κρίση στην οποία μας οδήγησαν οι πολιτικές φτωχοποίησεις τις οποίες ακολούθησε και η Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ, και ζητούμε να εμπιστευτούν το πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζουμε στον ελληνικό λαό, το οποίο και κοστολογημένο είναι και είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να το υλοποιήσουμε, ακριβώς επειδή εμείς ήμασταν αυτοί που καταφέραμε να είναι δυνατό μια κυβέρνηση να υλοποιεί τις πολιτικές που θέλει και να μην τις έρχονται τα ραβασάκια από τις Βρυξέλλες σχετικά με το τι πολιτικές να ακολουθηθούν. Τώρα, κυρία Σβίγκο, επειδή θητεύσατε επί Μακρόν ως εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και άρα έχετε μια ατριβή στην πολιτική επικοινωνία, θέλω να σας ρωτήσω. Είδαμε προχθές τον Πρωθυπουργό στο Sky. Αντιμετώπισε πολύ σκληρές ερωτήσεις, διακοπές, τα πάντα όλα, όπως θέλετε πείτε το. Απάντησε σε όλα. Και όλη αυτή η εικόνα που είδαμε δεν απέδειξε ότι εκ των πραγμάτων ήταν λάθος το εμπάργκο. Ακούστε, το εμπάργκο ορθώς επιβλήθηκε από τα πράγματα και ορθώς ήταν μια ορθή απόφαση την οποία πήραμε, όταν την πήραμε. Ορθώς ο Πρωθυπουργός πήγε στο Sky και έδωσε μια συνέντευξη, η οποία όντως ήταν δύσκολη, αλλά νομίζω ότι και ο Πρωθυπουργός ο Αλέξο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν γεννηθεί για τα δύσκολα και έχουν αντιμετωπίσει πολύ πιο δύσκολες συνθήκες από μια συνέντευξη στο Sky, η οποία προσωπική μου άποψη ήταν ότι προσπαθήσανε να αποφύγουν και σε αυτή τη συνέντευξη τα ζητήματα προγραμματικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο κομμάτων. Δηλαδή ήταν μια συζήτηση την οποία θέλανε να την επικεντρώσουν σε συγκεκριμένα ζητήματα και σε ζητήματα τα οποία έχουν συζητηθεί και αναλυθεί και στο προηγούμενο διάστημα. Παρ' όλα αυτά κερδισμένοι ήμασταν από αυτή τη συνέντευξη και νομίζω ότι όσοι την παρακολουθήσανε πολύ μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα και για αυτά που προσβεύει ο Πρωθυπουργός και για αυτά που προσβεύουμε συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αν μπορείτε με μια κουβέντα, γιατί πιέζει ο χρόνος, τι θα περιμένατε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας? Άκουσα τον Πρωθυπουργό να παραδέχεται ότι υπάρχει μια διαφωνία σε σχέση με το εάν πρέπει να υπογραφεί ή όχι το προεδρικό διάταγμα για τον Άριο Πάγο και πότε.
Εντάξει, σεβόμαστε το θεσμό του Προέδρου Δημοκρατίας, σεβόμαστε ιδιαίτερα και το πρόσωπο του κυρίου Παυλόπουλου. Δεν πρόκειται να κάνω εγώ υποδείξεις. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα κάνει αυτό το οποίο είναι το συνταγματικά επιβεβλημένο. Μάλιστα. Κυρία Σβίγκου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ, να είστε καλή καλά. Επιτυχία στην Αλφα Αθηνών με το ΣΥΡΙΖΑ όπου πολιτεύεστε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, λίγες διαφημίσεις και πάλι εδώ.